Εμείς ζήσαμε την τελευταία φάση της ζωής του και που ήταν, θα λέγαμε, κατά το ανθρώπινο δυνατόν τέλειος πνευματικά. Μας έλεγε από τη ζωή του περιστατικά, μας έλεγε όταν ήρθε από μικρό παιδί στο Άγιον Όρος, ότι επέρασε από πολλές δυσκολίες, διότι τότε το Άγιον Όρος ήταν σε μια, θα το λέγαμε, πρωτόγονη κατάσταση. Τα τεχνικά μέσα εξυπηρέτησης ήταν ελάχιστα, δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα. Έκαναν πάρα πολλούς κόπους οι πατέρες, πάρα πολλούς κόπους σωματικούς, να φτιάξουν, να χτίσουν το κελί τους, γιατί το χτίσαν αυτοί το κελί του Αγίου Γεωργίου. Ίσως να υπήρχαν θεμέλια από παλιό κελί, αλλά πάντως αυτός το έκτισε με τους γεροντάδες του και τους πατέρες της συνοδείας εκείνης. Και έκαναν πάρα πολλούς κόπους. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι οι κόποι, κόπους κάνουν και οι λαϊκοί άνθρωποι. Εκεί που εστιάζουμε εμείς είναι ότι αυτό που μας έλεγε, ότι και έλεγε μάλιστα με απορία, για εμάς τους σημερινούς μοναχούς που δυσκολευόμαστε στην υπακοή, και έλεγε ότι εμείς, λέει, τους γεροντάδες μας τους βλέπαμε όπως το Θεό. Δηλαδή, έλεγε ένα λόγο γέροντας και σαν άκουγαν το ρήμα από το Θεό. Δεν υπήρχε Θεό μέσα τους να διακριθούν, να αφιβάλλουν, να θέλουν δεύτερη, ας το πούμε, παράθεση των δικών τους επιχειρημάτων, να αρχίσουν διάλογο. Ότι ο λόγος του γέροντα ήταν λόγος του Θεού. Αυτό έχει τεράστια σημασία στο μοναχισμό για να προκόψει ένας μοναχός, κυρίως στην αρχή του μοναχικού του βίου. Αυτό ο Παπαδιονύσης ήταν ακριβώς ο άνθρωπος της φιλοπονίας, αλλά άνθρωπος κυρίως της αδιάκριτης υπακοής από τα νεανικά του χρόνια. Αυτό μαρτυρούσε ένα απέραντο σεβασμό που είχε μέσα του στην παράδοση του Αγίου Όρους, στους γεροντάδες του Αγίου Όρους. Και αυτό ακριβώς τον εσωμάτωσε με το Άγιον Όρος και τον έκανε να είναι μια φυσική συνέχεια αυτής της παράδοσης αγιορητικής. Λοιπόν, ο Παπαδιονύσης ζούσε πολύ αυστηρά, ασκητικά, φτωχά, με πολύ βία στην άσκηση. Φανταστείτε, άκουσα από άνθρωπο που έζησε μαζί του ότι τη Σαρακοστή δεν έπινε νερό, από άσκηση ούτε νερό δεν έπιναν. Λοιπόν, και μέσα στους κόπους, μέσα στις στερήσεις, μέσα στην υπακοή, στην εκκοπή του θελήματος, και ήταν ένας ουρανός η ψυχή του. Γι' αυτό αυτή η χαρά που είχε μέσα του, ο καρπός της χάριτος του Πνεύματος, ανέβλιζε από μέσα του προς τα έξω. Ήταν πάντα χαμογελαστός, πάντα χαρούμενος, ένα πρόσωπο που έθαλε, που έλαμπε. Δεν μπορούσε να πας στον Παπαδιονύση, στενοχωρημένο, κατσουφιασμένο, μίζερο. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος και παράλληλα ήταν ο άνθρωπος της ταπεινοφροσύνης. Δεν μπορεί να φανταστεί τι ταπεινός άνθρωπος ήταν. Μπορεί να εμείς ήμασταν αρχάρι, ήμασταν παιδιά, εγγόνια του ήμασταν εμείς και μας μιλούσε με ένα τέτοιο σεβασμό. Πώς να σας πω, σαν να ήταν αυτός το παιδί και ήμασταν εμείς οι γεροντάδες. Και αυτό το έκανε γιατί το αισθανόταν, ήταν κάτι που έβγαινε από μέσα του αυτό. Και αυτή η χαρά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Το Πανίτα Διονύσια, να γνωσκώ τον Νότο Ρουματόρ, καν φωστ πεντου πρίμα δάτα λα Βατοπέτ. Και ακόλα εξιστά τυπικόνου κα εν φιέκαρε λούνι, λούνια λουμινάτα, δε πάστε, σε μέτζεμ λα Κόλτσου. Bătrânul era foarte cinstit în obște, de către părinții cei tineri în principal, dar și de către cei bătrâni, pentru că era foarte duhovnicesc și deci ne-am dus pentru prima dată la Colciu. Acolo am ajuns, țin minte că era foarte cald și așteptam să vină bătrânul, Dionisie. Părintele Dionisie a apărut dus de mână fiind de către frați și s-a pus la masă. Fiind foarte cald, ucenicii lui i-au adus un pahar cu apă și niște tratație și el l-a pus mâna așa și a găsit apa. Da? Și a zis, zice către noi, binecuvântați, evloghite, binecuvântați. Noi toți ne-am blocat pentru că noi tocmai venisem în mănăstire și el, un titan al Sfântului Munte de zeci de ani,
în Sfântul Munte și, mă rog, cu harisme așa mai departe, cerea binecuvântare de la noi. Ne-am înghiontit unii pe alții, nu știam ce să facem. Părintele Vasile, care era cel mai mare dintre noi, nu era frate de mănăstire, era soforit. Sau poate că era, nici nu mai țin minte, în orice caz eram toți foarte începători. Și ce facem? Și până la urmă l-am înghiotit pe părintele Vasile, care era cel mai mare dintre noi, și el a spus, o Kyrios, Domnul. Și atunci a zis, a, mulțumesc, și a băut apa. A băut apa. Gestul ăsta este, din punct de vedere duhovnicesc, este foarte important. De ce? Pentru că arată nevoia de binecuvântare a monahului aghiorit. Este foarte important. Trebuie să știți că harul vine prin binecuvântare. Harul vine prin dependența față de ceilalți. Vine prin ascultare. Și asta este caracteristic pentru oamenii din Sfântul Munte, pentru monahii din Sfântul Munte, faptul că noi știm aici că trebuie să fim în comuniune. Pentru că prin această comuniune duhovnicească, prin Dumnezeu, se reface acel Adam global care s-a spart prin căderea protopărinților, prin păcat. Păcatul înseamnă distrugere, înseamnă ruperea lui Adam cel global în indivizii constituenți. Și din cauza asta, coloana vertebrală a modului sfințirii este ascultarea, este unitatea. Τον γνώριζα για μια 25 ετία περίπου. Ήμουν τότε στη Μονή του Χιαρίου και από εκεί τον είχαμε επισκεφτεί μερικές φορές και ενθυμούμε τον προσκαλέσαμε στην Πανήγυρη των Αρχαγγέλων, στη Μονή του Χιαρίου και ήλθε. Και μάλιστα τον φιλοξένησα εγώ σε ένα παρακείμενο στο κελί μου κελάκι και είχα έτσι, ας το πούμε, την ευκαιρία να τον περιποιηθώ και προσωπικά. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος στην Αγρυπνία, έψαλε κιόλας, παρόλο που προέβαλε έτσι κάποιες δυσκολίες για τη φωνή του λόγω γύρατος, παρά τα αυτά έψαλε και κάθισε όλη τη νύχτα, παρακολούθησε την Αγρυπνία με πολύ χαρά. Και μετά, όπως είπα, μερικές φορές έτυχε να πάμε στο κελί του και να γνωριστούμε. Όμως μετά που έφυγα από τη Μονή Δοχιαρίου, τον είχα πνευματικό πλέον, τουλάχιστον 6-7 χρόνια, τα τελευταία της ζωής του. Και πήγαινα όχι μία, αλλά και δύο και τρεις φορές έτυχε να πάω και μέσα στον ίδιο μήνα, ας πούμε. Είχα άμεση, ας πούμε, επικοινωνία και σύνδεσμο πνευματικό μαζί του. Ήταν καλός πνευματικός, όχι μόνο γιατί είχε επίγνωση του έργου αυτού του πνευματικού που έκανε, αλλά γνώριζε πολλά πράγματα, αλλά περισσότερο θαύμαζε κανείς, όχι μόνο τις σαφείς απαντήσεις που έδινε και συμβουλές, αλλά θαύμαζε κανείς την προσπάθεια που έκανε, αν και ήταν πολλές φορές άρρωστος, και όμως τον ενθυμούμε σαν να τον βλέπω μπροστά μου, να έρχεται από το κελάκι που έμεινε, το οποίο δεν ήταν στο κεντρικό κτίριο εκεί που είναι ο ναός και δεν έβλεπε και σχεδόν καθόλου. Και όμως ήρχε το και πολλές φορές έτυχε να του ζητήσω και συγγνώμη που τον κουράζω, ξέρω εγώ που ήρθε αυτό. Όχι, λέει, έλεγε, εσύ και οι άλλοι κάνετε τόσο κόπο. Και εγώ, λέει, να μην κάνω, λέει, και εγώ λίγο κόπο για να σας βοηθήσω, ας πούμε. Ναι. Και μια άλλη φορά, αξίζει αυτό να το πούμε, προς το τέλος της ζωής του, ήθελε να εξομολογεί όρθιος πάντα. Και του λέω, Γέροντα, κάθισε, λέει, δεν είναι κακό. Όχι, λέει, κάθισε εσύ, μου λέει. Εγώ, λέω, θα καθίσω, εγώ πρέπει να γονατίσω, του λέω. Εσύ να καθίσει, τα λοιπά. Όχι, λέει, όχι, λέει, θα καθίσει. Και στεκόταν, μπορούσε, δεν μπορούσε, εκεί να σε ακούσει με πολύ προσοχή, όση ώρα και αν χρειαζόταν. Καθόταν εκεί ακίνητος.